Βεβαίως μιλάμε για τον Κυριάκο τον Σαβίδη, το οποίο τον βρίσκουμε προφανώς στο Ηράκλειο. Κυριάκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είσαι καλά? Καλά εσείς. Στο Ηράκλειο κανονικά? Στο Ηράκλειο εδώ, βροχή. Βροχή, στο Ηράκλειο, τυχερός είσαι. Και εκεί βροχή. Παίξε τζόκερ. Από τότε που ήρθα βροχή έχει μόνο. Και δεν έχει ποδόσφαιρο για σένα, ε. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενημέρωσε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει που δεν τα ξέρουμε και καλά εμείς του Όφη. Πώς έχει μπλέξει η κατάσταση, γιατί δεν εκδίδονται δελτία στους παίχτες που απέκτησε ο Όφη? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν ξέρω πολλά, ό,τι ακούω και εγώ και ό,τι μας λένε εκεί πέρα. Mm-hmm. Ζητήσανε κάποια χαρτιά τα οποία στην αρχή δεν είχαν, μετά τα πήραν, του ζητήσανε άλλα πράγματα. Γενικά υπάρχει ένας χαμός, ένα μπέρδεμα μεγάλο. Ναι. Και τώρα περιμένουμε κι εμείς. Όλα τα παιδιά δηλαδή είμαστε στον κενό, δεν ξέρουμε τίποτα. Είστε 8 ποδοσφαιριστές? 9 ποδοσφαιριστές. 9. Η τελευταία ενημέρωση, τώρα τι περιμένετε, μέχρι πότε θα περιμένετε, πότε θα βγει η επόμενη απόφαση και ίσως οριστική? Εγώ ενημερώθηκα σήμερα και από τον ΠΑΟΚ που μίλησε και με εδώ ότι την Τρίτη είναι να βγει η απόφαση. Ναι. Την Τρίτη, δηλαδή τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε αν θα εκδοθούν τα δελτία ή όχι. Και θα είναι οριστικό. Δεν θα γίνει άλλη προσπάθεια μετά, δηλαδή αν πάρει κι άλλο όχι Όφη, προφανώς τελείωσε. Ναι, τώρα ό,τι και να σας πω δεν είναι σίγουρο, ναι. Αλλά μας είπαν ότι σε λίγες μέρες δηλαδή θα ξέρουμε σίγουρα. Κυριάκο, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψεις στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ, αν και αυτή την εβδομάδα δεν αλλάξει κάτι? Αυτό που σας είπα, τις επόμενες μέρες που θα πάρθει απόφαση, μετά από εκεί και πέρα νομίζω πως θα γίνει αυτό που είπατε, να επιστρέψω. Δεν γνωρίζω κι εγώ σίγουρα, ναι, ναι. Για αν μπορεί να γίνει αυτό νόμιμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, αλλά ευελπιστώ να βρεθεί μια λύση για μένα. Δεν αισθάνεσαι καλά, έτσι. Έχεις χαλαστεί ψυχολογικά, δεν σου άρεσε αυτό που είπες. Όσο να είναι, παιδιά, όταν έρχεσαι σε μια ομάδα για να παίξεις και μετά γίνονται αυτά που γίνονται και είσαι και εσύ. Ναι, είναι δηλαδή τραγική κατάσταση. Ναι. Όταν σου πρωτοέγινε η πρόταση για να πας στον Όφη, γνωρίζοντας το τι συμβαίνει, είπες κατευθείαν ναι? Τι συζητήσεις έγιναν για να πιστείς για να πας και εσύ στον Όφη? Κοιτάξτε, το συζήτησα στην αρχή γνωρίζοντας τα προβλήματα, αλλά Όφη από εκείνη την περίοδο έκανε, δηλαδή έπαιρνε παίχτες, αυτοί 8, ναι, ναι. 7, τις τελευταίες ημέρες, ναι, του Ιανουαρίου. Ναι, και ξέραμε τα προβλήματα που έχει Όφη και αντιμετωπίζει, αλλά ξέραμε πως θα συνεχίσει το πρωτάθλημα και εγώ που ήθελα να χρειαζόμουν χρόνο και αφού στον ΠΑΟΚ δεν τον έβρισκα, τότε θεώρησα πως πρέπει να παίζω. Mm-hmm. Και πού να φανταστώ εγώ τώρα ότι θα κάνουν τέτοιο τόρυβο με τα δελτία, δεν θα βγάζουν τα δελτία. Μάλιστα. Δεν θα μπορούμε να παίξουμε. Γενικά, Κυριάκο, η κατάσταση στον Όφη είναι πολύ δύσκολη. Γιατί βλέπουμε ότι η ομάδα το παλεύει, παίζει αξιοπρεπώς, στέκεται. Εντάξει, στην Τρίπολη έχασε με μεγάλο σκορ. Κοιτάξτε, τα αποδυτήρια παιδιά είναι καταπληκτικά. Δηλαδή όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικοί, όλοι παίχτες. Το κλίμα είναι πολύ καλό μεταξύ παιχτών και προπονητές και τέτοια. Τώρα τα προβλήματα νομίζω είναι διοικητικά. Όλα αυτά, ναι, είναι, ναι, στα χαρτιά είναι τα προβλήματα. Όχι, η ομάδα είναι, θεωρώ, πολύ καλά. Και με τον Παναθηναϊκό εδώ μέσα, ναι, ήταν, ναι, πολύ, ναι, καλή. Αλήθεια. Και με τον Μπάφ που παίξαμε. Τα καταφέρνουν Αστόπουλος και κρατάει τα αποδυτήρια καλά, έτσι. Δηλαδή έχει ένα καλό κλίμα. Ναι, ναι, όχι, το κλίμα είναι καλό και τα παιδιά απίστευτα όλα. Μάλιστα. Τι σου αφήνει όλη αυτή η χρονιά, όπως τη σκέφτεσαι, όπως ξεκίνησες, όπως τώρα συνεχίζεις, είναι ένα μεγάλο μάθημα, μια εμπειρία, πώς τη βιώνεις? Γιατί ξέρουμε καλά την προετοιμασία που σε βλέπαμε, ότι ξεκίνησες πολύ καλά. Τώρα, τι να σας πω, παιδιά, εγώ θέλω τώρα να βρεθεί μια λύση, να μπορέσω κι εγώ να ξέρω που είμαι, να βρω κι εγώ κάποιο χρόνο συμμετοχής, δηλαδή να αισθανθώ κι εγώ λίγο ποδοσφαιριστής, γιατί με τους προπονητές δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Να αισθανθείς και εσύ λίγο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, έχω κερδίσει από εδώ. Και αυτό εμπειρία είναι τώρα, παρόλο που δεν έχει, σωστά, δεν μπορώ να παίξω και να δεις, κερδίζεις πράγματα. Δηλαδή βλέπω και μαθαίνω, εντάξει, όσο πάνω κερδίζεις. Σωστά. Πότε ενημερώθηκες ότι πας δανεικός, Κυριάκο? Δεν άκουσα. Πότε ενημερώθηκες ότι φεύγεις δανεικός? Τις τελευταίες μέρες, νομίζω ήταν δύο μέρες πριν, ήταν. Πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Μου έγινε η πρόταση και αποφάσισα να πάω ότι δύο μέρες πριν, την τελευταία μέρα, νομίζω. Μάλιστα. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις?
Έζησες το καλό φθινόπωρο που είχε η ομάδα, έζησες και αυτή την κρίση που πέρασε μετά το χειμώνα. Πώς τη βλέπεις την ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα σίγουρα υπάρχει απογοήτευση και από τους παδούς και οι παίχτες δεν είναι και γενικά που έχουμε πέσει στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, νομίζω πρέπει να αυτά συμβαίνουν. Συνεχίζει η ομάδα, όλοι οι παίχτες το ξέρουν πως αυτά συμβαίνουν. Πρέπει να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά όπως και κάνανε στο παιχνίδι με τη Βέρεια. Ναι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι, είδα το μάτι στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, θα συνεχίσουμε για ό,τι καλύτερο να παιδιά. Εσύ που το έζησες καθημερινά, έχεις εξήγηση για το πώς αυτή η πολύ καλή ομάδα του φθινοπόρου γενικώς μετά αντιμετώπισε τόσα προβλήματα? Νομίζω κάποιοι παίχτες φορτώθηκαν με πολλά παιχνίδια, υπήρχε κούραση, ήρθαν και οι τραυματισμοί μετά κάποιων παιχτών. Mm-hmm. Νομίζω αυτό πιο πολύ, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι άλλο. Αυτές οι απώλειες και από την κούραση και από τους τραυματισμούς χάλασαν. Δεν σου φάνηκε ότι η ομάδα σε κάποια φάση έπαιρνε υπερβολικά ρίσκα? Δηλαδή έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ τόσα γκολ σε ανοιχτό γήπεδο. Δεν έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι? Ότι δεν προσαρμόστηκε τέλος πάντων σε αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτά είναι θέμα προπονητών, θέμα παιχτών. Εγώ από ένα σημείο και μετά δεν βρισκόμουν στην ομάδα, δεν ξέρω τι γινόταν. Αλλά νομίζω πως αυτά, εντάξει, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα για όλες τις ομάδες. Ήρθανε και για αυτά και στον ΠΑΟ, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Κυριάκο, ο Σαβίδης είναι εξάρι, είναι οχτάρι, είναι δεκάρι? Τι ακριβώς είναι, πού αισθάνεται, πού αποδίδει καλύτερα? Ο Σαβίδης παντού έχει παίξει. Παντού έχει παίξει, ναι. Εγώ θεωρώ πως επειδή έχω... Τώρα δεν θέλω να μιλάω και για μένα, νομίζω πως είμαι οχτάρο δεκάρι. Οχτάρι δηλαδή πιο πολύ, όχι εξάρι καθόλου. Mm. Αλλά εντάξει, όπου χρειαστεί ο προπονητής να παίξω. Μεσοεπιθετικά να αποδίδεις, ναι, καλύτερα. Ναι. Τι δεν πήγε καλά και ενώ ξεκίνησες και φάνηκε να διεκδικείς ακόμα και θέση στην εντεκάδα, από κάποια στιγμή και μετά έχασες τη θέση, δεν ήσουν αποστολή? Ξέρεις, ένα κομβικό παιχνίδι που όλοι θυμόμαστε για αρκετούς παίχτες του ΠΑΟΚ ήταν στο κύπελο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έπαιξε. Εγώ προσπαθώ να το ξεχάσω και εσύ μου το θυμίζεις. άρα συμφωνείς ότι ήταν ένα... Συμφωνώ, εντάξει. Εγώ... Εντάξει, τώρα δικαιολογίες εύκολα είναι να λέμε και εγώ θεωρώ πως όταν ένα παίχτης, μιλάω για μένα, ναι, αν έχεις τέτοια απόδοση, δεν θεωρώ πως μπορείς μετά να διεκδικείς πράγματα, αλλά εντάξει. Άρα κακή κάνεις μέρα, να το πω κακή μέρα, δεν ξέρω τι είναι, πρώτα να το πω. Κάνεις πρώτα την αυτοκριτική σου, λες εσύ τι δεν πήγε καλά, τι δεν έκανες καλά. Όχι, εγώ δηλαδή, άμα ήμουν προπονητής μετά από τέτοιο μάτι, θα δυσκολευόμουν να με ξαναβάλεις. Το παραδέχεις. Μπράβο. Ναι, όχι. Εγώ... Και αυτή η εμπειρία για φέτος, και αυτό μάθημα για φέτος που πήρες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν λες, όπως λέγαμε εμείς απ' έξω, ότι όσοι έπαιξαν σε εκείνο το παιχνίδι δεν είχαν ρυθμό αγώνα, δεν είχαν συνοχή, δεν... Εντάξει, αυτά όπως σας είπα, είναι εύκολο να βρεις δικαιολογίες, να δικαιολογείς τον εαυτό σου, να κάνεις να ράνεις, mm-hmm. Είναι εύκολα. Τι, εγώ δεν... Δηλαδή, εγώ απογοητεύτηκα από την εμφάνιση τη δικιά μου. Τώρα, αν αυτό ήταν για κάποιους λόγους, δεν τα κοιτάω. Κοιτάω ότι εγώ δεν ήμουν αυτός που έπρεπε. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία και μπράβο σου που βλέπεις πρώτα τα δικά σου τα προβλήματα, γιατί έτσι θα τα λύσεις και καλύτερα. Δεν ξέρω αν διάβασες πρόσφατα, για να κλείσουμε, ένα αφιέρωμα στις πολλές επιτυχίες της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, στο γεγονός ότι η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, από την οποία προέρχεσαι και εσύ, έχει τόσους παίχτες σε πρώτη κατηγορία. Αν είναι από τις θετικές ειδήσεις της φετινής χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω διαβάσει το άρθρο, αλλά νομίζω, εντάξει, είναι δεδομένο ότι ανέκαθεν ο ΠΑΟΚ είχε μια από τις καλύτερες ακαδημίες. Και αυτό έχει φανεί πολλές φορές. Και πέρσι που πήραμε το πρωτάθλημα και η γάμα ομάδα που, ναι, το κατέκτησε πριν 2 χρόνια. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι δεδομένο ότι ανέκαθεν ο ΠΑΟΚ έβγαλε παίχτες. Αυτό που σίγουρα διάβασες και εμείς το διαβάσαμε και σε γνωρίσαμε καλύτερα ήταν το άθρο του ΠΑΟΚ για την ενασχόληση με τον μπάσκετ. Αυτό έχει να κάνει γιατί έπαιζες μπάσκετ, τι σου αρέσει? Γιατί είσαι πολλές φορές στο παλατάκι.
Εντάξει, τώρα έπαιζα, ξέρεις, όπως παίζαν όλα τα παιδιά, ναι. Μου άρεσε, αλλά μ' αρέσει να παρακολουθώ πολύ και όποτε έχω, ας πούμε, δεν έχουν υποχρεώσει τίποτα με το ποδόσφαιρο, παίζω και μπάσκετ. Άρα είδες και τον ημιτελικό. Άρεσε να παρακολουθώ πολύ, δηλαδή. Είδες και τον ημιτελικό προχθές, πάω Παναθηναϊκός. Τον είδα, άσε. Πικράθηκες. Εντάξει, και για Παναθηναϊκός καλή ομάδα, αλλά μπορούσαμε, δηλαδή, κρίμα. Κρίμα. Κυριάκος, ευχαριστούμε πραγματικά. Ευχόμαστε να βρεθεί λύση σύντομα για να τελειώσει αυτό το πράγμα, να ξέρεις τι κάνεις. Όπως και εσύ λες, να αισθανθείς και εσύ πάλι ποδοσφαιριστής, είτε να παίξεις τον off, είτε να επιστρέψεις εδώ. Ό,τι καλύτερο σε ευχόμαστε. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Και να έρθει ο ήλιος στο Ηράκλειο, γιατί. Μην πας τσάμπα εκεί. Έγινε.